Πάμε να συναντήσουμε τώρα το Φάνη το Καραμπατζάκη. Παρασκευή σήμερα είπαμε να κάνουμε ένα θέμα για να γλυκαθούμε και να δούμε πώς οι άνθρωποι που ξεκινούν από διάφορα μέρη της Ελλάδος και έρχονται στην Αθήνα, όταν έχουν μεράκι και κέφι, προκόβουν. Και πώς μας έμαθαν εδώ να τρώμε η Θεσσαλονική μπουγάτσα. Έλα, Φάνη. Καλημέρα. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να χαλαρώσουμε λίγο. Τέλος της εβδομάδας, Λάζαρος Μαυρίδης, δίπλα μου, 40 χρονών. Πάνω από τα 20 χρόνια της ζωής του είναι τεχνίτης φύλου μπουγάτσας. Γιατί και η μπουγάτσα, ως γνωστόν, θέλει την τέχνη της και χωρίς να θέλω να πειραχθούν. Χωρίς να θέλω να πειράξω τώρα, να πειραχθούν οι Θεσσαλονικοί σκησερέοι, οι φίλοι μας. Και στην Αθήνα έχουμε ανταγωνιστική μπουγάτσα και συγκεκριμένα στην Καλλιθέα που βρίσκομαι. Λάζαρε, από την Κατερίνη ο Λάζαρος έχει έρθει. Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Τι συνταγή έχεις εσύ, από πού είναι? Οι συνταγές μας είναι από συγγενείς μας, πάει από παππού σε παππού, από ξάδερφο σε ξάδερφο. Τις μάθαμε δίπλα τους και κάναμε το εγχείρημα. Σαλονικιώτικη συνταγή με κρασιάτικες καταβολές. Και κάναμε το εγχείρημα να έρθουμε στην Αθήνα, να τη δείξουμε και εδώ και τελικά σέφθηκε με επιτυχία, την αγάπησε και η Αθήνα. Εδώ είναι το κλασικό τώρα, έτσι ανοίγουμε τα μπαλάκια. Εδώ είναι η πρώτη διαδικασία που κάνουμε για την μπουγάτσα μας, είναι το μπαλάκι μας, το οποίο θα τα αφήσουμε να ξεκουραστεί περίπου μισή ώρα. Και μετά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο λεπτό και διάφανο γίνεται. Λάζαρε! Και μετά θα δούμε που ανοίγει Λάζαρε. Το φύλλο, είναι το κλασικό. Ναι. Μας έχει ενημερώσει ο Φάνης Καραμπατζάκης που έχει μιλήσει από πριν μαζί σου και ψάχνει το ρεπορτάζ ότι έχεις και τα κουτσομπολιά της μπουγάτσας. Δηλαδή, πέρα από την τέχνη, ξέρεις και τα κουτσομπολιά, τι κρύβεται πίσω από την ιστορία της μπουγάτσας. Φυσικά. Yeah. Ένα από τα ιδιαίτερα κουτσομπολιά της μπουγάτσας ήταν ότι όταν γίνανε τα πρώτα μαγαζιά. Συνήθως αποφεύγανε οι άντρες να μπαίνουν μέσα να δοκιμάζουν και να τρώνε, γιατί αν τους συναντούσαν άλλοι, θεωρούσαν ότι η γυναίκα τους δεν ήξερε να φτιάχνει καλές πίτες. Ότι δεν ήταν καλή νοικοκυρά. Ήταν καμάτρα. Σωστό. Ήταν προσβλητικό. Επίσης, τα παλιά τα χρόνια η μπουγάτσα θεωρεί το φαγητό του φτωχού. Του φτωχού, γιατί δεν περιείχε γεμίσεις μέσα. Ήταν ένα σκέτο φύλλο με μπόλικη ζάχαρη επάνω, πασπαλισμένη και κανέλα. Ναι. Και ήταν οι χορταστικές ημερίδες για αυτό το φαγητό. Εδώ, Λάζαρε, τι σου έχουν ζητήσει, κάτι περίεργο σου με ζάχαρη. Εμείς έχουμε μείνει στις κλασικές συνταγές, αλλά συνήθως έχουμε και κάποιους ιδιαίτερους πελάτες που τα πιο περίεργα είναι με γύρο, με φρούτα. Κοτόπουλο με διάφορες πιπεριές μέσα. Κάνεις και εσύ μπουγάτσα με γύρω. Πώς κάνεις μπουγάτσα με γύρω, ρωτάει ο Ιορδάνης. Κατόπιν παραγγελίας. Θεσσαλονίκη πηγαίνεις καθόλου? Θεσσαλονίκη πηγαίνεις. Γιατί και εγώ θέλω να πάω να δω όντως αν η μπουγάτσα εκεί είναι μοναδική. Είναι τακτικός προορισμός για λόγους να δω παλιούς συναδέλφους, να δοκιμάσω τα προϊόντα τους. Και επίσης είναι και η αγαπημένη μου ομάδα εκεί, ο ΠΑΟΚ. Κλασικά, όπου πάνε και τις κόρες μου, φανατικές. Φανατικές και οι κόρες του. Πόσο χρόνο είναι οι κόρες σου? Κόψε μας και μια μπουγάτσα, άμα θες. 15, 14 και 8 χρόνια μικρότεροι και δεν χάνουμε κανέναν αγώνα. Λάζαρε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Την πρωτοχρονιά στην μπουγάτσα φλουρί βάζουμε? Πάντα. Κάνουμε και διάφορες παραλλαγές. Ναι. Αλλά να μην παρεξηγηθούμε με τους φίλους μας Αθηναίους. Είναι αυτό που λένε οι Αθηναίοι τότε την πρωτοχρονιά. Λέει τι κόβεται, μπουγάτσα με φλουρί. Πολύ ωραία είναι η μπουγάτσα με το φλουρί. Λάζαρε, ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε με κρεμούλα μια μπουγατσούλα εδώ πέρα. Φάνη, κάντε μπουγάτσα. Εννοείται. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Ετοιμάζω και σας στέλνω αμέσως. Καλημέρα.